Καλησπέρα σας από τη βροχερή Ιταλία και το Παλάτσο di Stupinigi του Τωρίνο. Καλησπέρα στην εκπληκτική ατμόσφαιρα, παρά τη βροχή, των καλύτερων παιχνιδιών της Ευρώπης στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Πάντα και μόνο από την Ετένα τα πιο αγαπημένα παιχνίδια της Ευρώπης. Φέτος τα παιχνίδια χωρίς σύνορα γίνονται στο Παλάτσο di Stupinigi στο Τωρίνο της Ιταλίας και η κάθε χώρα συμμετέχει με την εθνική της ομάδα, το εθνικό της παιχνίδι και τον εθνικό της παρουσιαστή που είμαι εγώ βέβαια φυσικά σε αυτή την περίπτωση. Να σας πω ότι σήμερα την Ελλάδα εκπροσωπεί το Περιστέρι και τις υπόλοιπες χώρες. Την Ιταλία στη σημερινή εκπομπή τον Νικολώση, Ελβετία, Μαλβάγγλια, την Ουγγαρία η Σασάν Λομπάτα με φοβερή προφορά, Πορτογαλία η Αλμπουφέιρα και τη Σλοβενία τον Ντόμπροπόλιε. Μείνετε λοιπόν μαζί μας γιατί σε λίγο θα έχουμε παιχνίδια. Με ακούστε προσωπικότητες. Μπετόβεν, Πιερίνο Μαέστρι με το όνομα, τον Ζόλταν Μαγιάρ που θα δείτε σε λίγο ποιος είναι και φυσικά τον Μέγα Αλέξανδρο. Και πριν απ' όλα στα σημερινά μας παιχνίδια χωρίς σύνορα υπερθέαμα από τους ακροβάτες, τους μαύρους ακροβάτες μας, τους Αφρικάνους Kenya Boys Jumping Acrobats in the Rain. Το in the rain είναι δικό μου, μια και είναι κάπως παράξενο να βλέπεις Αφρικάνους χορευτές στη βρεμένη Ευρώπη. Kenya Boys σαν συγκρότημα σχηματίστηκαν εδώ και 15 χρόνια, το 1982, από τον Βίκτορ Σιράο στη Μομπάσα της Κένια. Μετά από την πρώτη τους επιτυχημένη εμπειρία στην Αφρική, μετακόμισαν στην Ευρώπη με το περίφημο Circo Crown στη Γερμανία το 1993. Αυτή την εποχή υπάρχουν τρία συγκροτήματα των Kenya Boys σε περιοδία ανά τον κόσμο, αφού είναι πια περιζήτητοι. Kenya Boys Jumping Acrobats, με συμπάθεια και φυσικά με επιείκεια, αφού όπως βλέπετε η πίστα είναι αρκετά βρεγμένη. Kenya Boys και τα ταξίδια στην Αφρική, επιστροφή στη γυραιά Ήπειρο με τους Mabo Band και στη σημερινή εκπομπή παρέα μας οι ταλαντούχοι μουσικοί, οι οποίοι φροντίζουν όχι μόνο για τη μουσική μας παιδεία αλλά και για την ψυχαγωγία μας. Και στα σημερινά, στα απόψινά παιχνίδια χωρίς σύνορα, οι οικοδεσπότες, οι Ούγγροι, με την κεντρική τους παρουσιάστρια, την Μπέατριξ. Και φυσικά μας καλωσορίζει στα απόψινά παιχνίδια και μας παρουσιάζει την ομάδα της πόλης Σάσα Λομπάτα της Ουγγαρίας.
Και τώρα η ώρα των επόμενων συναδέλφων να παρουσιάσουν και να καλωσορίσουν τις ομάδες τους. Και πάλι Mambo Band σε μια γνωστή μελωδία και κάτι κρύβουν. Φαίνεται ο Έτορε πάνω σε ένα κύλινδρο που επιπλέει στο μέσο της πισίνας και μάλλον είναι ο Έτορε Μπόντ. Έτορε Αντένα, όχι Μπόντ, ο οποίος μας παρουσιάζει την ομάδα του Νικολόζη από την Ιταλία με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Το όνομά μου είναι Κώστας Γόντζος και σήμερα την Ελλάδα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα εκπροσωπεί το Περιστέρι! Ελλάδιο κλίμακο από την Πορτογαλία σε playback μιας γνωστής μελωδίας στο ρόλο του τραγουδιστή παρουσιαστή και με το ταλέντο ενός αληθινού showman θα μας καλωσορίσει την πορτογαλική ομάδα. Και η segunda vez que eu tenho o prazer de apresentar nos Jogos Sem Fronteiras a equipa de Albufeira. Την ομάδα της πόλης του Albufeira. Ποια πόρτα να ανοίξω να διαβώ και ποιος θα βγει να μας παρουσιάσει τι. Α, την πράσινη πόρτα, όχι την πράσινη, μάλλον την μπλε. Όλα παίζονται πάλι πίσω στην πράσινη. Και επιστροφή στην μπλε. Η οποία έκρυβε τον Γκρέγκορ από τη Σλοβενία, που θα καλωσορίσει την ομάδα του Ντομπροπόλη από τη Σλοβενία. Και η Κατερίνα από την Ελβετία. Που καλωσορίζει την ομάδα της Μαλβάλια από την Ελβετία. Και οι καθιερωμένες πιαμαζορέτες στο δικό τους ρυθμό. Παρόλο τη βροχή γεμάτες απόψε και οι κερκίδες των παιχνιδιών χωρίς σύνορα, επιστροφή στην Μπεατρίξ, η οποία μας παρουσιάζει το περίφημο διαιτητικό ντουέτο των παιχνιδιών πάνω σε ένα δίτροχο, μάλλον μινιατούρα ποδήλατου, σε ένα εκπληκτικό σοου. Δεν είπε τι γιο με τον Κάρλο το βοηθό του. Ζήλεψε Mambo Band και Kenya Boys. Και τώρα ο Βλαντιμίρο από την Πορτογαλία, οι κριτές μας βέβαια, ο Μπάμπης από την Ελλάδα, η Λέα από τη Σλοβενία, ο Σόλι από την Ουγγαρία και ο Πιέρ από την Ελβετία.
És Ricardo az και ο Ricardo από την Ιταλία. Και τώρα ώρα για το πρώτο μας ταξίδι. Πού αλλού? Στην χώρα της Μπέατριξ, στην Ουγγαρία. Η Βουδαπέστη, που είναι η Μητρόπολης 2 εκατομμυρίων κατοίκων, χωρίζεται από το Δούναβι σε 2 πόλεις, τη Βούδα και την Πέστη. Εδώ, όπως και σε άλλες περιοχές της Ουγγαρίας, οργανωμένα θερμά λουτρά βοηθούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να θεραπευθούν. Η λίμνη Μπάλατον είναι η μεγαλύτερη θερμή λίμνη της κεντρικής Ευρώπης και συγχρόνως ένα από τα πιο ελκυστικά τουριστικά κέντρα, όχι μόνο για τους Ούγγρους αλλά και για τους ξένους τουρίστες που έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν, να αθληθούν αλλά και να διασκεδάσουν. Η ομορφιά της φύσης, η ησυχία και η γαλήνη προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο για ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Η γνωστή σε όλο τον κόσμο φιλοξενία του Ουγγρικού λαού είναι βέβαιο ότι θα κάνει τον επισκέπτη να επιστρέψει. Η δύναμη της συνεργασίας, η επικοινωνία και η συμμετοχή δύο νέων από διαφορετικές χώρες, κοινή προσπάθεια και το μοίρασμα της βαθμολογίας είναι ο στόχος μας του πρώτου παιχνιδιού. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Ένα λοιπόν αγόρι και ένα κορίτσι από κάθε χώρα στις ομάδες μας. Και ο Ελλάδιο που παρουσιάζει το παιχνίδι συνεργασίας, εδώ στον πρώτο γύρο η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Σλοβενία. Και εδώ είναι ο Θεοφυλάκου Παναγιώτης που συμμετέχει με την Σλοβένα συμπαίκτριά του, Ιταλία με την Ελβετία και η Ουγγαρία με την Πορτογαλία. Δύο λεπτά λοιπόν ο κάθε γύρος. Και ο Ντενί Πετιγιό έτοιμος να δώσει το σφύριγμα της έναρξης. Ξεκίνησαν οι ομάδες μας, επαναλαμβάνω, τα ζευγάρια Ελλάδα-Σλοβενία, Ιταλία-Ελβετία, Ουγγαρία-Πορτογαλία. Καταρχήν θα πρέπει να ανέβουν το σωλήνα που γλιστράει από την πίεση του νερού, να φτάσουν το σκηνή για να ανέβουν στο πρώτο επίπεδο της φωλιάς του Δράκου. Πολύ καλά πάει η συνεργασία Ελλάδας και Σλοβενίας. Ανέβηκε ήδη η Σλοβένα συμπαίκτρια του Παναγιώτη. Αναμένουμε και τον Παναγιώτη. Να και ο Παναγιώτης. Φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο επίπεδο. Ανοίγουμε τις πύλες της κολάσεως του Δράκου για να πέσουμε μέσα στη σπηλιά του, να πάρουμε το θησαυρό, να επιστρέψουμε γρήγορα στο πρώτο επίπεδο. Όπερ και γένετο, ίδιο θησαυρό στα χέρια της Σλοβένα συμπαίκτρια του Παναγιώτη και ο Παναγιώτης έτοιμος να ανέβει. Ενώ βγάζουν καπνό υδράκι από το στόμα. Η πρώτη ομάδα η οποία φτάνει στον τερματισμό είναι η συνεργασία Πορτογαλίας και Ουγγαρίας. Βέβαια αναμένουμε τον Ούγγρο παίκτη, ενώ ο Παναγιώτης, να και ο Ούγγρος, ο Παναγιώτης σε ένα άλλο πλάνο που προσπαθεί να ανέβει το σκηνή. Δεύτερη, Ιταλή με τους Ελβετούς. Ο Παναγιώτης με χέρια και με πόδια προσπαθεί να ανέβει στο επίπεδο, στο πρώτο επίπεδο των Δράκων. Η Σλοβένα συμπαίκτρια προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά βέβαια ο Παναγιώτης και ψηλός είναι. Και γλιστράνε τα χέρια του στο σκηνή. Γιατί να σας θυμίσουμε ότι βρέχει
απόψε στο Τωρίνο. Ο χρόνος συνεχίζει πλησιάζουμε τα 2 λεπτά. Έλα λίγο Παναγιώτη. Και το σφύριγμα της λήξης. Και εδώ στην αργή κίνηση η προσπάθεια του Παναγιώτη να ανέβει από τη σπηλιά. Κάτι που δεν έγινε τελικά όπως είδαμε. Και η χρόνη μας καλύτερος αυτός της συνεργασίας Ουγγαρίας-Πορτογαλίας, ένα 10 ολοκληρωμένες προσπάθειες, ενώ η δική μας με τη Σλοβενία δεν ευωδόθη. Και να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Η Ελλάδα εδώ συνεργάζεται με την Πορτογαλία, τη χώρα του Ελλάδιο που παρουσιάζει το πρώτο παιχνίδι. Ελβετία, Ουγγαρία και Σλοβενία, Ιταλία εδώ και η Χριστίνα Μαρνιέρου. Όλα έτοιμα για το δεύτερο γύρο, ξεκίνησε. Ελβετία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία. Τα ζευγάρια της συνεργασίας του δεύτερου γύρου. Βλέπουμε στη μέση τη Χριστίνα να ανεβαίνει και να φτάνει στη φωλιά του δράκου, όχι ακόμα στη σπηλιά, πρέπει να ανέβει και ο Πορτογάλος για να έχουν το δικαίωμα να περάσουν στη σπηλιά. Να λοιπόν πάει πολύ καλά αυτή τη φορά η συνεργασία Ελλάδας-Πορτογαλίας, Πορτογάλος με φόρα και με δύναμη πέφτει. Να λοιπόν και ο θησαυρός. Ενώ Ελβετοί με Ούγγρους έχουν κολλήσει. Πολύ καλή συνεργασία. Ανέβηκε ο Πορτογάλος και είναι πρώτη η συνεργασία της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Πολύ καλά πήγε ο δεύτερος γύρος για την ελληνική ομάδα. Η Χριστίνα με τον Πορτογάλο συμπαίκτη της, ενώ εκεί έχουν μπερδευτεί. Έχει μπερδευτεί ο Ελβετός με τον Ούγγρο. Και φυσικά όλα του γάμου δύσκολα και το σκηνή βρεμένο, πράγμα που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των παικτών μας. Εδώ η Ιταλίδα παίκτρια στη συνεργασία της με τη Σλοβενία και η συνεργασία Ελβετίας με Ουγγαρία που δεν έχει περάσει ούτε καν το πρώτο στάδιο να ανέβουν τον κύλινδρο. Τι σκηνιά δεύτερα πετάνε. Βλέπετε και το νερό που τρέχει μες στον κύλινδρο. Πολύ δύσκολο. Μα πάρα πολύ δύσκολο. Ο χρόνος κυλάει. Φτάνουμε κοντά στα 2 λεπτά. Α, να μια τελευταία προσπάθεια. Αξίζει προσπάθεια αυτό που λέμε. Και ο χρόνος τελείωσε. Ακούμε τη σφυρίχτα του Ντενί. Πολύ καλός ο δεύτερος γύρος για την ελληνική ομάδα. Είναι η μοναδική ομάδα συνεργασίας που τερμάτισε μαζί με τον Πορτογάλο συμπαίκτη. Εδώ στην αρχή κίνηση η προσπάθεια, η τελευταία προσπάθεια του Πορτογάλου συμπαίκτη της Χριστίνας και οι βαθμολογίες. Η συνεργασία Ελλάδας και Πορτογαλίας είναι η μοναδική ολοκληρωμένη διαδρομή του δεύτερου γύρου και ο καλύτερος χρόνος του πρώτου παιχνιδιού. 59 δεύτερα. Βλέπουμε λοιπόν και τους συγκεντρωτικούς χρόνους όλων των ομάδων. Πολύ καλή δεύτερη ελληνική ομάδα με 1 λεπτό και 46 δεύτερα. Παρόλο που η πρώτη διαδρομή δεν ήταν ολοκληρωμένη και οι βαθμολογίες, να, πρώτη Πορτογαλία 6 βαθμούς, δεύτερη Ελλάδα 5, 4 Ιταλία, 3 Σλοβενία, 2 Ουγγαρία και 1 βαθμό η Ελβετία. Και η πρώτη γενική κατάταξη. Πρώτη Αλμπουφέιρα 6 βαθμούς, δεύτερο Περιστέρι 5, τρίτο Νικολόζη 4, τέταρτο Ντοπροπόλγε 3, πέμπτη Σαν Σαλομπάτα 2, έκτη Μαλβάλια 1 βαθμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ένα όργανο της ανόργανης γυμναστικής πήρε το όνομά του από έναν Ολυμπιονίκη. Τον Ζόλταν Μαγιάρ, τον Ούγγρο Ολυμπιονίκη. Έτσι λοιπόν, το άλογο αρκών μετονομάστηκε σε δοκό του Μέτικου Μαγιάρ. Έτσι οι Ούγγροι τίμησαν τον Ούγγρο Ολυμπιονίκη τους. Και φυσικά η Mambo Band ως άλλοι Ολυμπιονίκες της συμφοράς και του γέλιου.
Στο δεύτερο λοιπόν παιχνίδι μας στο Εθνικό της Ουγγαρίας θα έχουμε δύο γύρους, των δύο λεπτών ο κάθε γύρος, στον πρώτο γύρο Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, στο δεύτερο Ουγγαρία, Σλοβενία και Ελβετία. Αλλά πριν απ' όλα να δούμε αν έχουμε τζόκερ στο δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε τζόκερ, Σλοβενία και Ιταλία. Οι δύο πρώτοι απόψινοι μας τζόκερ. Όλα έτοιμα για τον πρώτο γύρο, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα με τον Σταυρόπουλο, το Σταύρο. Ξεκίνησαν λοιπόν οι παίκτες μας, οι πις, στριζόμενοι λοιπόν στις λαβές του αλόγου τους, διασχίζουν τον κύλιδρο όπως βλέπετε. Στη μέση ελληνική ομάδα ο Σταυρόπουλος, ο Σταύρος, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν, έφτασε πρώτα ο Σλοβένος, δεύτερος ο Έλληνας και τρίτος ο Ούγγρος πριν περάσουν καν τα δύο λεπτά. Και το σφύριγμα της λήξης, εδώ σε αργή κίνηση ο Σταύρος. Αρκετά παράξενο αγώνισμα. Ο Σάλος Μελισανίδης, πάνω σε δοκούς βέβαια. Η αργή κίνηση που σας επιτρέπει να καταλάβετε την πεμπτουσία του αθλήματος. Και η βαθμολογία του πρώτου γύρου, μάλιστα από ό,τι με πληροφορούν, ο Σταύρος δεν είχε ενώσει τις λαβές στο τέρμα, γι' αυτό είναι τρίτος με 33 δεύτερα. Και θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο γύρο, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ελβετία. Η γνωστή διαδικασία της μετακίνησης μέσω των λαβών του αλόγου αρκών μέχρι το τέρμα και στον περιορισμένο χρόνο των δύο λεπτών, πρώτος ο Ελβετός, δεύτερος ο Ούγγρος, τρίτος ο Σλοβένος. Τελείωσε και ο δεύτερος γύρος σε λιγότερο χρόνο από τα δύο λεπτά. Εδώ σε αργή κίνηση προσπάθεια του Ελβετού που τερμάτισε όπως είδαμε πρώτος στο δεύτερο γύρο. Και οι βαθμολογίες, ολοκληρωμένες διαδρομές με καλύτερο χρόνο φυσικά αυτή του Ελβετού, καλύτερο χρόνο και των δύο γύρων, δεύτερη θέση της Ουγγαρίας και τρίτη της Σλοβενίας. Και η μεγάλη ατυχία του Έλληνα που δεν είδε ότι έπρεπε να ενώσει τις λαβές. Η βαθμολογία λοιπόν, 6 βαθμούς Ελβετία, 5 Ουγγαρία, η Σλοβενία το 4 το κάνει 8 με το τζόκερ, η Ιταλία το 3 το κάνει 6, 2 βαθμούς Πορτογαλία και 1 βαθμό η Ελλάδα. Μεγάλη ατυχία. Μεγάλη ατυχία γιατί κανονικά ήταν δεύτερο στον πρώτο γύρο Έλληνας. Γενική κατάταξη, περνάει στην πρώτη θέση τον Προπόλια με 11 βαθμούς, δεύτερο Νικολώση 10, τρίτη θέση Αλμπουφέιρα 8, τέταρτη θέση μοιράζονται Μαλβάλια, Σάσα Λομπάτα 7 βαθμούς και έκτο Περιστέρι με 6 βαθμούς. Δεύτερο σημερινό ταξίδι και πάλι στην Ουγγαρία, Σάσα Λομπάτα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ενεργειακά κέντρα της Ουγγαρίας και βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Δούναβη, νότια της Βουδαπέστης. Παρόλο που η Σάσα Λομπάτα είναι νέα πόλη, η ιστορία της πηγαίνει πίσω μερικές χιλιάδες χρόνια. Στην αρχή της δεκαετίας του 60 άρχισε η μεγάλη ανάπτυξη με την ίδρυση του πιο σημαντικού ενεργειακού κέντρου της Ουγγαρίας. Το μικρό χωριό και τα εργοστάσια αναπτύχθηκαν ραγδαία με αποτέλεσμα το 1970 να εξελιχθεί σε πόλη. Ο Δήμος της Σάσα Λομπάτα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον για τους κατοίκους τον επόμενο αιώνα. Το νερό λοιπόν είναι το θέμα του εθνικού παιχνιδιού της Ιταλίας και θα δείτε τι θα συμβεί μέσα στην πισίνα. Τρεις παίκτες προσπαθούν να ισορροπήσουν στο εσωτερικό ενός κυλίνδρου που επιπλέει στην πισίνα, ενώ ένας τέταρτος προσπαθεί να ανέβει στην κορυφή του κυλίνδρου και να συλλέξει τρία μαντήλια που κυριολεκτικά αιωρούνται. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε οι παίκτες να ισορροπήσουν στο εσωτερικό του κυλίνδρου, ούτε ο τέταρτος να ανέβει στην κορφή και να αρπάξει κυριολεκτικά τα μαντήλια τα οποία αιωρούνται. Και όλα αυτά βέβαια στον περιορισμένο χρόνο των 2,5 λεπτών και σε δύο γύρους,
Στον πρώτο γύρο και η Ελλάδα με τον Ράγκο το Βασίλη, το Γιάννη το Βαφιαδάκη, τη Σπυριδούλα τη Μαρίνου και την Αναστασία τη Λουκέρη. Και για να δούμε ποιος παίζει τζόκερ στο δεύτερο παιχνίδι. Πορτογαλία λοιπόν. Μαζί με την ελληνική ομάδα αγωνίζονται και η Ιταλία και η Ουγγαρία. 2,5 λεπτά όπως σας είπα. Οι παίκτες που ισορροπούν τον κύλινδρο είναι ήδη μέσα στον κύλινδρο, όπως βλέπετε. Προσπαθούν και οι μεν και οι δε να ανεβάσουν τον τέταρτο παίκτη στην κορυφή του κυλίνδρου. Εδώ μάλιστα η ελληνική ομάδα, ο Ράγκος ο Βασίλης, ο οποίος προσπαθεί. Πρώτο μαντήλι από την ουγγρική ομάδα, ενώ οι Έλληνες προσπαθούν. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να σας πω για την κλήρωση των παικτών, δηλαδή οι παίκτες μας δεν επιλέγουν τα παιχνίδια που θα αγωνιστούν, αλλά η κλήρωση πήρε από τα παιχνίδια που καθορίζει ποιος παίκτης θα παίξει σε ποιο παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ ο Ούγγρος είναι έτοιμος να συλλέξει το δεύτερο μαντήλι του, έτοιμος, ισορροπεί, και το δεύτερο μαντήλι ανήκει στην Ουγγαρία, ενώ ο Ιταλός συλλέγει το πρώτο του. Στη δική μας περίπτωση και σε αυτό το αγώνισμα βλέπετε ότι ο Έλληνας παίκτης και το βάρος του είναι δυσανάλογο με το βάρος των παικτών που είναι μέσα στον κύλινδρο. Είναι αρκετά βαρύς και αρκετά δύσκολο να ανέβει στον κύλινδρο και να ισορροπήσει αυτό. Έχουμε και τρίτο μαντήλι από τους Ούγγρους. Ολοκληρώσαν την προσπάθεια, ένα βραδινό μπανάκι, έστω και μετά τη βροχή. Και οι Ιταλοί προσπαθούν για το δεύτερο μαντήλι τους και οι Έλληνες για το πρώτο. Το κοινό αποθεώνει τους Ούγγρους. Σε ελάχιστο χρόνο, πολύ γρήγορα συλλέξαν και τα τρία μαντήλια. Βλέπετε λοιπόν αυτό που σας έλεγα για το βάρος. Ο Έλληνας παίκτης φέρνει τούμπα όλο τον κύλινδρο. Έτοιμος ο Ιταλός, ναι! Τελευταία στιγμή το άρπαξε κυριολεκτικά στον αέρα το μαντήλι. Και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει ο Έλληνας πάνω στον κύλινδρο. Βλέπετε την προσπάθεια, αλλά ισορροπεί το βάρος των τριών παικτών που είναι στο εσωτερικό του κυλίνδρου με τον ένα που βρίσκεται και αναρριχάται από το εξωτερικό. Μία από τις ατυχίες ελληνικής ομάδας έφτασε πάνω στην κορυφή, αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί με τίποτα. Το ίδιο και ο Ιταλός, τα ίδια προβλήματα ακριβώς αντιμετωπίζουν και οι Ιταλοί. Βέβαια ο Ιταλός έχει συλλέξει ένα μαντήλι, ενώ ο δικός μας κανένα. Τελευταία δευτερόλεπτα, πριν από τη λήξη, ναι, έτοιμος. Συλλέγει και το τελευταίο μαντήλι ο Ιταλός. Ενώ ο Έλληνας, κανένα μαντήλι. Σε αργή κίνηση το δεύτερο μαντήλι του Ιταλού. Και η βαθμολογία μας, πρώτος γύρος, πρώτη Ουγγαρία και Ιταλία δεύτερη, ολοκληρωμένες προσπάθειες. Και η Ελλάδα χωρίς κανένα μαντήλι. E Slovenia, volete salutare qualcuno? Tutto Nicolosi. Tutto Nicolosi. Il Pectus Nicolosi, που ήταν δεύτερος στο πρώτο γύρο μαζί με τον Έτορε. Δεύτερος γύρος, Ελβετία, Πορτογαλία, Σλοβενία. Για να δούμε εάν η κλήρωση βοήθησε τις τρεις ομάδες να ισορροπήσουν το παίκτη τους πάνω στον κύλινδρο. Και όχι μόνο να ισορροπήσουν, να φτάσει στην κορφή και να συλλέξει τα μαντήλια. Να σας θυμίσω το χρόνο, 2,5 λεπτά η προσπάθεια των ομάδων να συλλέξουν τα τρία μαντήλια. 1, 2, 3. Βουτιά χωρίς νόημα. Πρώτο μαντήλι για τους Πορτογάλους. Πολύ μεγάλη ατυχία για τους Σλοβένους. Ήτανε στην άκρη του μαντιλιού, αλλά δεν κατάφερε να το συλλέξει. Ενώ στο βάθος ακόμα δεν έχει ανέβει ο Ελβετός. Εδώ η κλήρωση έχει βοηθήσει και τους Πορτογάλους και τους Σλοβένους. Βλέπετε πόσο ευέλικτοι είναι, πόσο ελαφρύς είναι οι παίκτες. Δεύτερο μαντήλι για τον Πορτογάλο και την Αλμπουφέιρα. Και τώρα, ναι, άλλη μία. 2, 3. Το πρώτο μαντήλι για τους Σλοβένους. Χτύπησε λίγο και πάνω στον κύλινδρο. Ενώ οι Ελβετοί προσπαθούν να ανεβάσουν τον παίκτη τους. Ακόμα δεν έχει ανέβει ο Ελβετός παίκτης. Ο Σλοβένος πάει για το δεύτερο μαντήλι και ο Πορτογάλος για το τρίτο. Α, την πάτησε σαν το Σλοβένο την πρώτη φορά. Ισορροπεί ο Σλοβένος. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο.
δεν απαιτεί μόνο δύναμη αλλά και ισορροπία. Και το δεύτερο μαντήλι ανήκει στη Σλοβενία. Ξανά ο Πορτογάλος. Κανένα μαντήλι ο Ελβετός. Έτοιμος ο Πορτογάλος. Η Ελβετή εδώ σε ένα κοντινό πλάνο. Και το τρίτο. Δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια για το τρίτο μαντήλι της Πορτογαλίας. Ο Σλοβένος έτοιμος για το τρίτο μαντήλι του. Βλέπετε πως. Δεν βρίσκουμε και λέξη να χαρακτηρίσουμε την προσπάθεια του Σλοβέν. Δεν είναι δυνατόν. Τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια. Και βέβαια να σας θυμίσουμε ότι ο Πορτογάλος έχει παίξει τζόκερ. Πρέπει να... δεν πρόλαβε. Πολύ κακός τζόκερ. Αλλά έστω και μετά τη λήξη του χρόνου. Έχουμε λοιπόν ανολοκλήρωτες διαδρομές. Φυσικά των Ελβετών, αλλά και οι Πορτογάλοι και οι Σλοβαίνοι έχουν μόνο από δύο μαντήλια, με καλύτερο χρόνο αυτό των Πορτογάλων. Στη βαθμολογία του τρίτου μας παιχνιδιού, πρώτη Ουγγαρία 6 πόντους, δεύτερη Ιταλία 5, τρίτη Πορτογαλία 8 μαζί με τον Τζόκερ, τέταρτη Σλοβενία 3, 2 Ελλάδα και Ελβετία στην τελευταία θέση. Γενική κατάταξη. Και πάλι Αλμπουφέρα στην κορυφή με 16 βαθμούς, δεύτερο Νικολός 15, τρίτη Ντομπροπόλια 14, τέταρτη Σασαλομπάτα 13, πέμπτη Μαλβάλια 9, έκτο Περιστέρι 8 βαθμούς. Το τρίτο απόψινό μας ταξίδι στην Ιταλία και τον Νικολόζη. Ιόνιο Πέλαγος και Έτνα, ένα συναρπαστικό δίδυμο. Το Νικολόζη είναι η φυσική πρόσβαση στο μεγαλύτερο εν ενεργεία ηφαίστειο της Ευρώπης. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πνεύματος είναι η καρδιά της πόλης του Νικολόζη, που οφείλει το όνομά του στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Ένα άλλο αξιοθέατο του Νικολόζη είναι ο ηφαιστειογενής λόφος του Καλβάρι. Εδώ η λάβα είναι το βασικό μοτίβο τόσο σε μνημεία όσο και σε κτίρια. Το επιβλητικό όρος ηφαίστειο της Έτνα επιτρέπει τα χειμερινά σπορ χάρη στην τέλεια οργάνωση και υποδομή του. Η επίσκεψη στον κρατήρα και η θέα της Αβύσσου είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Αυτή λοιπόν είναι η θερμή πρόσκληση του Νικολόζη, την πύλη προς το ηφαίστειο της Έτνα. Το σημερινό μας Φιλ Ρούζ στηρίζεται στους κανόνες της στατικής και της αρχιτεκτονικής. Ένα από τα μορφότερα αλλά και δυσκολότερα Φιλ Ρούζ, αφού οι παίκτες μας θα πρέπει όχι μόνο να κατασκευάσουν μια ρωμαϊκή γέφυρα, αλλά να ανέβουν πάνω της και να σταθούν στο κέντρο της. Και όπως ξέρετε, η ρωμαϊκή γέφυρα δεν έχει υποστηρίγματα, αλλά στηρίζεται στην πίεση των υλικών που τη συνθέτουν. Κάτι παρόμοιο σημαίνει και με τα δικά μας υπηρώτικα γεφύρια. Ο Γκρέγορ λοιπόν από τη Σλοβενία μας παρουσιάζει το πρώτο μέρος του Φιλ Ρούζ. Έχουμε τρία Φιλ Ρούζ διάσπαρτα ανάμεσα στα παιχνίδια μέχρι και το τέλος για να μεγαλώνει η αγωνία της βαθμολογίας. Και εδώ στον πρώτο γύρο έχουμε αντιμέτωπους τους Ούγγρους με τους Ιταλούς. 2 λεπτά και 30 δεύτερα. Μέσα σε αυτό το χρόνο θα πρέπει οι παίκτες μας, οι ομάδες μας να κατασκευάσουν ο καθένας τη δική του γέφυρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά την κατασκευή να ανέβουν και οι τρεις παίκτες στο κέντρο για να δούμε αν πραγματικά η αρχιτεκτονική δομή του συνόλου σηκώνει το βάρος και των τριών παικτών. Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η σημερινή σύλληψη του Φιλ Ρούζ και η κατασκευή της γέφυρας, γιατί μορφωνόμαστε, μαθαίνουμε πως χτιζόντουσαν κάποτε τα ρωμαϊκά και τα ηπειρωτικά γεφύρια. Οι ομάδες προχωρούν, οι Ούγγροι έχουν κατασκευάσει τη βάση, οι Ιταλοί έχουν προχωρήσει πιο πολύ. Λείπει μόνο το μεσαίο κομμάτι, όπως βλέπετε. Μπαίνει τώρα το τελευταίο κομμάτι, το κέντρο της γέφυρας, και όλα είναι έτοιμα για να ανέβουν οι παίκτες μας στη γέφυρα να χαρούν το κατασκευασμά τους. Για να δούμε, θα κρατήσει το βάρος της γέφυρα. Ξυπόλυτη βέβαια. Βλέπετε με τι προσοχή
πόσο σιγά ανεβαίνουν. Μία μύγα αρκεί να καθίσει τη γέφυρα και να πέσει όλη η γέφυρα. Και το θαύμα εγένετο, είναι έτοιμη η ιταλική ρωμαϊκή γέφυρα. Ο ενθουσιασμός στο πλήθος, οι Ούγγροι ακόμα το παλεύουν. Πολύ καλά πήγε η ιταλική ομάδα στο δικό της Φιλρούς. Αγκαλιάζονται, ευτυχισμένοι για την επιτυχία τους, για την κατασκευή της γέφυρας. Και το τελευταίο κομμάτι των Ούγγρων. Πολύ λεπτή και πολύ δύσκολη κατασκευή. Φανταστείτε πως χτίζανε τότε τις γέφυρες. Λήξη του χρόνου. Τέλος του πρώτου Φιλρούς και να περάσουμε πάλι στους African Boys ή όπως αλλιώς τους ονομάζουμε Kenya Boys Jumping Acrobats in the Rain. Εμείς επιμένουμε στη βροχή. Λοιπόν, είναι η Kenya Boys Jumping Acrobats in the Rain, μια και η βροχή
δεν επέτρεψε ποτέ στους Kenya Boys να ολοκληρώσουν με τη φωτιά το εγχείρημά τους, την επίδειξή τους, το νούμερο που εκτελούν. Όπως είναι γνωστό, η σημαία της Ενωμένης Ευρώπης αποτελείται από τόσα αστέρια όσες και οι χώρες της σε μπλε φόντο. Στο εθνικό παιχνίδι της Πορτογαλίας με θέμα την Ενωμένη Ευρώπη, οι παίκτες μας όχι μόνο πρέπει να κατασκευάσουν ένα παζλ με όσα περισσότερα αστέρια κατορθώσουν να συναρμολογήσουν, αλλά και να το υψώσουν στον αέρα και να μείνει εκεί υψωμένο σαν σημαία. Το έφεραν από εδώ, το έφεραν από εκεί και τελικά οι Mambo Band γίναν η σημαία της Ενωμένης Ευρώπης στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ήπτανται κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι του Ελάντιο που μας παρουσιάζει το πορτογαλικό εθνικό παιχνίδι. 2 λεπτά για την κάθε ομάδα, 2 γύροι. Σλοβενία, Πορτογαλία, Ελβετία στο πρώτο γύρο για να δούμε αν υπάρχει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Και υπάρχει τζόκερ από την Ελβετία, η οποία παίζει και στον πρώτο γύρο, ενώ η δική μας η ομάδα στο δεύτερο. Όλα έτοιμα για τον πρώτο γύρο. Φύγαν λοιπόν οι ομάδες μας για να κατασκευάσουν, να συναρμολογήσουν το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε ένα αστέρι συμβολίζει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι παίκτες μας θα πρέπει να συναρμολογήσουν αυτό το σύμβολο και όχι μόνο αυτό, να το ισορροπήσουν και στον αέρα για μια ισορροπημένη Ευρώπη των νέων. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, σε 2 λεπτά. Η ροζ είναι η Σλοβένη, η πράσινη η Πορτογάλη, η κόκκινη είναι η Ελβετή που συμμετέχουν στον πρώτο γύρο. Και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κατασκευάσει όπως φαντάζεται το σύμβολό του, την Ενωμένη Ευρώπη. Φτάνει αυτό το σύμβολο, αυτή η κατασκευή, το παζλ, όπως θέλετε το λέτε, να ισορροπήσει στον αέρα. Όταν θα σηκωθεί η κατασκευή αυτή στον αέρα με τη βοήθεια του σκηνιού που βλέπετε, του σειρματόσκηνου, άλλων παιχνίδι φαντασίας, σύνθεσης. Οι Ελβετοί είναι έτοιμοι να σηκώσουν την κατασκευή τους, όπως βλέπετε, μένει ανέπαφη. Κανένα άστρο δεν ξεφεύγει από την κατασκευή. Και μάλιστα οι Ελβετοί έχουν παίξει και τζόκερ, πάρα πολύ καλή κατασκευή των Ελβετών. Οι Σλοβαίνοι χάσανε μια χώρα. Δεν βλέπουμε ακόμα τους Πορτογάλους, αν έχουν χάσει αυτή τη χώρα. Πάντως ο χρόνος έχει τελειώσει. Έχουν χάσει και οι Πορτογάλοι μια χώρα, 2 οι Σλοβαίνοι. Στην αρχή κίνηση η προσπάθεια ανέλκυσης του κατασκευάσματος των Σλοβαίνων. Πρώτοι λοιπόν οι Ελβετοί με 1-28 ολοκληρωμένα και τα 18 αστέρια. Είναι και οι υποψήφιες χώρες μέλη μέσα στην κατασκευή και εδώ η ελληνική ομάδα με τον Θεοφύλακτο Παναγιώτη, τον Σταυρόπουλο τον Σταύρο και τη Μητροπούλου τη Βασιλική. Έφυγε και δεύτερος γύρος Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία. Στις δικής τους επινόησης κατασκευή του Συμβόλου της Ευρώπης των 18 χωρών τελικά, 12 τακτικές και 6 υποψήφιες και τακτικά μέλη. Πάει καλά η ελληνική ομάδα, Παναγιώτη, Σταύρος, Βασιλική. Αντίπαλοι Ούγγροι και Ιταλοί σε αυτό το δεύτερο γύρο. Για να δούμε πώς φαντάζονται οι Έλληνες στη δική μας Ενωμένη Ευρώπη. Το κατασκεύασμά τους, το παζλ, το συναρμολογούμενο. Γρήγορα παιδιά. Ο χρόνος είναι μόλις 2 λεπτά. Και προηγούνται οι Ελβετοί που έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και εμείς χρειαζόμαστε βαθμούς γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στην 5η θέση. Βλέπετε ότι υπολογίζουν την ισορροπία του κατασκευάσματος εκ των προτέρων πριν
αν υψώσουν την κατασκευή με το σηματόσκηνο. Ήδη έχει ξεκινήσει η ανύψωση των Ιταλών, οι οποίοι δεν πήρε το σηματόσκηνο. Κανένα άστρο δεν έφυγε από τη θέση του ακόμα, ακόμα λέμε. Και οι Έλληνες ταυτόχρονα με τους Ούγγρους, οι οποίοι χάνουν δύο χώρες έξω. Η ελληνική ομάδα δεν χάνει καμία χώρα. Πολύ καλή προσπάθεια. Να δούμε και το χρόνο βέβαια, εάν θα μας δώσει αρκετούς βαθμούς στο εθνικό παιχνίδι της Πορτογαλίας, που συμβολίζει την Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη των 18 κυρίες και κύριοι χωρών, την Ευρώπη του μέλλοντος. Δέθηκε και το ελληνικό κατασκεύασμα τέλος χρόνου από τον Τενή. Στην αρχή κίνηση οι τελευταίες προσπάθειες των Ούγγρων, τελευταίες χώρες προστίθενται στον κυρίως κορμό της Ευρώπης. Και η βαθμολογία, πολύ καλά πήγε η Ελλάδα. Ολοκληρωμένη διαδρομή, όπως λέμε, με 18 αστέρια, 18 χώρες, μαζί με την Ιταλία και στο δεύτερο γύρο, και είναι οι τρεις πρώτες χώρες σε όλο το παιχνίδι. Η βαθμολογία μας, πρώτη Ελβετία, 6 βαθμούς, που με τον τζόκερ γίνονται 12. Δεύτερη Ιταλία 5, τρίτη Ελλάδα 4, πολύ καλά πήγε η Ελλάδα, τρίτη Σλοβενία, τέταρτη Σλοβενία 3, πέμπτη Ουγγαρία 2, ένα βαθμό μόλις η Πορτογαλία. Και στη γενική κατάταξη περνάει στην πρώτη θέση μετά τον επιτυχημένο τζόκερ Μαλβάλια με 21 πόντους, δεύτερο Νικολόζη 20, τρίτη Αλμουφέρα 17, μαζί με τον Ντομπροπόλιε, πέμπτη Σαν Σαλομπάτα 15, έκτο Περιστέρι με 12 βαθμούς. Και τώρα το ταξίδι μας στην Πορτογαλία και στην Αλμπουφέιρα. Η Αλμπουφέιρα που βρίσκεται στην νοτιότερη πλευρά της Πορτογαλίας. Μια από τις κοσμοπολίτικες πόλεις της Ευρώπης, η Αλμπουφέιρα συνδυάζει τα γραφικά σπιτάκια και τις πολύχρωμες ψαρόβαρκες με τις νύκτες που χορεύουν στους τελευταίους ρυθμούς νεολαίας, αλλά και τα τείχη του κάστρου που ζωντανεύουν τους μύθους. Η ιστορία της Αλμπουφέιρα ξεκινάει από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Το όνομά της έχει αραβικές ρίζες και από το 711 μέχρι την εποχή της βασιλείας του Αλφόνσου του Τρίτου άλλαζε συνεχώς χέρια μεταξύ Αράβων και Χριστιανών. Η τουριστική υποδομή της Αλμπουφέιρα αλλά και η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος υπόσχονται στον επισκέπτη αξέχαστες διακοπές. Εκτός θέματος, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Μέγας Αλέξανδρος, ο Έλληνας στρατιλάτης και εξερευνητής που τίποτα δεν του αντιστάθηκε στο διάβα του, ούτε αυτή η ιστορία. Ταυτισμένος με τον Έλληνα Μακεδόνα βασιλιά, ήτανε και ο Βουκεφάλας, το άλογο που του χάρισε ο πατέρας του Φίλιππος όταν ήταν παιδί. Με τον Βουκεφάλα, ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στα βάθη της Ασίας, μεταφέροντας έτσι τα φώτα του ελληνικού πολιτισμού. Το σημερινό μας εθνικό παιχνίδι έχει σαν θέμα του τον τρόπο που εξημέρωσε ο Μέγας Αλέξανδρος τον Βουκεφάλα όταν ήταν ατίθασο πουλάρι. Έτσι λοιπόν οι παίκτες μας ως άλλοι μεγάλοι Αλέξανδροι θα προσπαθήσουν να δαμάσουν το δικό τους Βουκεφάλα καλπάζοντας πάνω στη σέλα του, ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν να φορέσουν την πολεμική τους περιβολή. Για να δούμε εάν έχουμε καταρχήν τζόκερ. Ουγγαρία, τζόκερ, Ντενί. Attention. Χαε. Στον πρώτο λοιπόν γύρο έχουμε Ελβετία, Σλοβενία και Πορτογαλία. Βλέπουμε την προσπάθεια των παικτών καταρχήν να σταθούν στη σέλα του Βουκεφάλα τους. Πρώτος ο Σλοβένος, ταυτόχρονα με τον Ελβετό, πάνω στη σέλα του Βουκεφάλα. Και βλέπουμε πίσω από τη σκιά
την οποία φοβότανε ο Βουκεφάλας όταν ήταν, όπως σας είπαμε, ατίθασο πουλάρι. Βουκεφάλας, κοινός μεγάλος κεφάλας, και όταν έβλεπε τη σκιά του κεφαλιού του φοβότανε και αγρίευε, ενώ εμείς βλέπουμε τους παίκτες μας ήδη να φορούν την πολεμική τους περιβολή, και ο Σλοβένος και ο Ελβετός έχουν βάλει την περικεφαλαία τους. Τώρα ο Σλοβένος, μάλλον ο Ελβετός, παίρνει το σπαθί, ενώ προσπαθούν και οι υπόλοιποι παίκτες, και ο Πορτογάλος και ο Ελβετός. Πήρε και την ασπίδα! Πήρε και την ασπίδα ο Ελβετός παίκτης, και είναι ο πρώτος ο οποίος θα δαμάσει τον Βουκεφάλα και μαζί με τη συμπαίκτριά του κάνει τον γύρο της νίκης επάνω στο Βουκεφάλα. Ακολουθεί και ο Σλοβένος με την περιβολή του μεγάλου Αλεξάνδρου, περικεφαλαία, ξύφος, ασπίδα, ενώ ο Πορτογάλος περιμένει ακόμα την ασπίδα του από την συμπαίκτριά του, πίσω από τη σκιά του δικού του Βουκεφάλα. Συγκλονιστική λοιπόν η προσπάθεια των παικτών μας. Ένα από τα ομορφότερα σημερινά παιχνίδια, το ελληνικό παιχνίδι με θέμα του Βουκεφάλα. Περιμένουμε λίγο ακόμα το χρόνο να τελειώσει το πρώτο γύρο. Δεν έχει το δικαίωμα όμως ο Πορτογάλος παίκτης, παρά μόνο η συμπαίκτριά του να πιάσει την ασπίδα, και ο Ντενί σφύριξε τη λήξη του πρώτου γύρου. Ο Σλοβένος και ο Ελβετός λοιπόν εν πλήρη περιβολή μεγάλου Αλεξάνδρου, με τη συμπαίκτρια νικητές. Βλέπουμε στο ρελαντί και την προσπάθεια του Πορτογάλου, ο οποίος κρατιέται από την ουρά του Βουκεφάλα. Φοβερό, πρέπει να ξαναγυρίσει από τη σκάλα και να επιχειρήσει νέα προσπάθεια, ενώ εδώ βλέπουμε τον Ελβετό παίκτη που παίρνει το ξύφος του. Να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία του πρώτου μας γύρου. Ελβετία 1-0-8 πρώτη, Σλοβενία δεύτερη 1-17 τρίτη, η Πορτογαλία με 1-0-6. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, και να σας πω ότι στο δεύτερο γύρο θα συμμετάσχει η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία. Βασίλης και η δική μας Αναστασία στο δεύτερο γύρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο Βασίλης, η συμπαίκτριά του η Αναστασία. Για να δούμε τι θα καταφέρουν στο δεύτερο γύρο οι ομάδες μας. Ντένι. Attention. Prêt. Παρακολουθούμε λοιπόν το δεύτερο γύρο. Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία. Εδώ έχουμε και την Ουγγαρία που έχει παίξει το δικό της τζόκερ. Είναι αρκετά σημαντικός αυτός ο γύρος για την Ουγγαρία. Βλέπουμε λοιπόν τον Ούγκρο παίκτη, ο οποίος ήδη έχει σταθεί στη σέλα του δικού του Βουκεφάλα, και ο Έλληνας, παρατρίχα ο Έλληνας, ο δικός μας ο Βασίλης, ενώ ο Ιταλός και ο Ούγγρος ήδη έχουν πάρει το ξύφος του. Ο Έλληνας, όπως ένα άλλο ροντέο, προσπαθεί, ο Βουκεφάλας είναι όμως πάρα πολύ άγριος ελληνικής ομάδας. Έλα Βασίλη αγόρι μου, δες το λίγο σαν ροντέο. Ενώ βλέπουμε τον Ούγκρο παίκτη να έχει πάρει και την περικεφαλαία και το ξύφος και την ασπίδα και τη συμπαίκτρια πάνω στο Βουκεφάλα. Είναι ένας πολύ καλός τζόκερ για τους Ούγκρους. Ο Βουκεφάλας ανέβηκε, και ο Βασίλης πάνω στο δικό μας Βουκεφάλα, και η Ιταλία δεύτερη εν πλήρη περιβολή, και ο Ιταλός πάνω στο Βουκεφάλα με την συμπαίκτριά του, ενώ ο Έλληνας, ο Βασίλης, προσπαθεί να πάρει από την Αναστασία την πολεμική του περιβολή. Αχ, την περικεφαλαία δεν μπόρεσε να πάρει την περικεφαλαία. Αναστασία, πέτα του την ασπίδα, δεν πειράζει, ας την περικεφαλαία. Σε λίγο. Και τώρα γρήγορα, ενώ ο Ούγκρος και ο Ιταλός παίκτης και η ομάδα περιμένουν το σφύριγμα του Ντενί της λήξης, ούτε δυστυχώς η ασπίδα κατάφερε να φτάσει στα χέρια του Βασίλη. Βλέπουμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού την προσπάθεια, και ο Ντενί δυστυχώς σφύριξε τη λήξη του παιχνιδιού. Βλέπουμε τον Ιταλό παίκτη. Μπράβο Ιταλός παίκτη στην περικεφαλαία, στο ρελαντί. Δεύτερη Ιταλή, πάρα πολύ καλό
το Τζόκερ των Ούγγρων, εδώ ευτυχισμένοι πάνω στο κεφάλα. Αυτό που λέμε συνεργασία στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και έχουμε και το δεύτερο γύρο. Πρώτη Ουγγαρία 1-0-4, δεύτερη Ιταλία 1-14, τρίτη Ελλάδα 1-17. Ενθουσιασμός στους Ούγγρους. Ενθουσιασμός στους Ούγγρους για το αποτέλεσμα. Και να δούμε το γενικό αποτέλεσμα. Πρώτη Ουγγαρία 6 πόντους, δεύτερη Ελβετία 5, τρίτη Ιταλία 4. Η Ουγγαρία μάλιστα με τον Τζόκερ που έπαιξε φτάνει στους 12, τρίτη η Ιταλία με 4, τέταρτη η Σλοβενία με 3, Πορτογαλία 2 και η Ελλάδα με 1 πόντο, γιατί η Ελλάδα μας τα έκανε σε αυτά, αλλά δεν πειράζει. Γενική βαθμολογία. Πρώτη Ουγγαρία Σάσολομπάτα 27 πόντους, δεύτερη Ελβετία Μαλβάγλια 26, τρίτη Ιταλία Νικολόζη 24, τέταρτη Σλοβενία το Προπόλγιο 20, πέμπτη Πορτογαλία Αλμπουφέιρα 19 και τελευταίο το Περιστέρι με 13 βαθμούς. Δεν πειράζει τι να κάνουμε, αυτά είναι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, και να περάσουμε να δούμε τις υπέροχες εικόνες από το Περιστέρι. Ο Δήμος Περιστερίου είναι ο κεντρικός δήμος της Δυτικής Αθήνας και είναι ο τέταρτος κατά σειρά δήμος της χώρας μας. Ο πληθυσμός στο Περιστέρι αυξήθηκε μετά την μικρασιατική καταστροφή το 1922 με την εγκατάσταση προσφύγων και στη συνέχεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα παρατηρήθηκε ένα έντονο εσωτερικό μεταναστευτικό ρεύμα. Το ενδιαφέρον των κατοίκων για το περιβάλλον, τη μόρφωση, την άθληση και τον πολιτισμό κάνει το Περιστέρι ένα από τους πιο ζωντανούς δήμους Αττικής. Ο Δήμος Περιστερίου, λόγω του μεγέθους και της σύνθεσης του πληθυσμού του, διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και η Μπεατρίξ από την Ουγγαρία μας παρουσιάζει το δεύτερο μέρος, το δεύτερο γύρο του Φιλ Ρουζ, στο δεύτερο γύρο Ελλάδα και Πορτογαλία. Όλα έτοιμα, φύγαν οι ομάδες. Να σας θυμίσω φυσικά ότι το θέμα του σημερινού Φιλ Ρουζ είναι η κατασκευή της ρωμαϊκής γέφυρας. Και όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και η ισορροπία στο κέντρο της γέφυρας από τους παίκτες της ομάδας. Εδώ βλέπουμε το Βαφιαδάκι το Γιάννη, Θεοφυλάκτου Παναγιώτη και Μαρίνου Σπυριδούλα που αποτελούν την ελληνική ομάδα του Φιλ Ρουζ και την προσπάθεια των ομάδων μας στο να συναρμολογήσουν τα κομμάτια της γέφυρας, να κατασκευαστεί η γέφυρα, να ισορροπήσει από μόνη της και στη συνέχεια μέσα στο δεδομένο χρόνο των 2,5 λεπτών να ανέβουν και οι τρεις παίκτες και να σταθούν στο κέντρο χωρίς βέβαια η γέφυρα να πέσει. Πολύ καλά πάει η ελληνική ομάδα που βλέπουμε στο βάθος. Γιάννης Παναγιώτης Πυριδούλα. Έχει μείνει μόνο το μεσαίο κομμάτι της γέφυρας, ίσως και το πιο σημαντικό, που ισορροπεί το όλο κατασκεύασμα. Για να δούμε αν θα ισορροπήσει η γέφυρα, η ελληνική γέφυρα. Ο χρόνος κυλάει. Κάνουν και ένα τελευταίο έλεγχο. Ελέγχουν τα κομμάτια της γέφυρας, πριν ανέβουνε βέβαια. Και τώρα η μεγάλη στιγμή. Για να δούμε αν η γέφυρα είναι ικανή να αντέξει το βάρος των παικτών της ελληνικής ομάδας. Ενώ βλέπουμε ότι η ελληνική ομάδα λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από τις προηγούμενες. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Εντελώς. Ανέβηκαν οι δύο παίκτες. Ο τρίτος, ο Γιάννης, έλεγξε την ισορροπία. Να και ο Γιάννης, δεν έχει σημασία. Πάντως στάθηκαν έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Οι Πορτογάλοι χρησιμοποιούν και αυτή την ίδια μέθοδο με τους Έλληνες. Για να δούμε θα αντέξει η πορτογαλική γέφυρα. Οι Έλληνες προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη γέφυρα. Από ό,τι βλέπουμε στο βάθος, αυτό συμβαίνει. Οι Πορτογάλοι, όχι μια τελευταία προσπάθεια από την άλλη μεριά, διότι δεν θα αντέξει η γέφυρα περισσότερο βάρος από την μια της πλευρά. Και τελείωσε ο χρόνος. Ακούστε λοιπόν, στις 22 Μαΐου του 1987, τι συνέβη στο εστιατόριο Αρκομπαλένο του Ολιβώνε.
ο ιδιοκτήτης και μάγειρας του Αρκομπαλένο, κύριος Πιερίνο Μέστρη, φοβερό όνομα, πέτυχε ένα φοβερό, όπως και ιδιόρυθμο ρεκόρ. Σε 26 ώρες και 37 λεπτά, ζυμώνοντας 700 κιλά ζύμη, τι έφτιαξε νομίζετε? Ψωμί, λάθος, ένα μακαρόνι, μήκους άκουσον 93 χιλιομέτρων και 220 μέτρων. Αυτό το ρεκόρ γράφτηκε στο βιβλίο Guinness. Δεν λέει το βιβλίο βέβαια εάν φάγαν το μακαρόνι, πάντως οι Ελβετοί το χρησιμοποιούν για εθνικό τους παιχνίδι. Και πάλι γνωστή μας Mambo Band που αφήνει την πίστα των παιχνιδιών και πάει για θαυμαστές ανάμεσα στο κοινό. Στο κοινό των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Και εγκαθίστανται δίπλα στους φιλάθλους της ελβετικής ομάδας, όπου σε λίγο θα παρουσιαστεί και το εθνικό τους παιχνίδι. Να και η Κατερίνα, η φίλη και συνάδελφος από την Ελβετία που θα μας παρουσιάσει το εθνικό της παιχνίδι, το παιχνίδι του μακαρονιού, το ρεκόρ Guinness που μεταφέρεται στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Σε δύο γύρους λοιπόν το παιχνίδι, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία στον πρώτο, η Ελλάδα στο δεύτερο με Σλοβενία και Ελβετία, και δύο λεπτά ο χρόνος που δίνεται στις ομάδες για να κατασκευάσουν το δικό τους μακαρόνι. Για να δούμε αν έχουμε τελευταίο τζόκερ. Και φυσικά είναι ο τζόκερ της Ελλάδας, η μόνη η οποία είχε μείνει χωρίς τζόκερ. Και όλα είναι έτοιμα για τον πρώτο γύρο του ελβετικού παιχνιδιού. Έφυγαν λοιπόν οι ομάδες μας, πράσινοι Πορτογάλοι, Ιταλοί στα λευκά, κίτρινοι Ούγγροι. Και βλέπετε τη μισή ομάδα να απελευθερώνει το μακαρόνι από την πλατφόρμα του μηχανισμού και την άλλη μισή, δηλαδή ο ένας παίκτης, γιατί εδώ μοιράζονται οι ρόλοι, μοιράζεται το εγχείρημα να μεταφέρει το μακαρόνι μακριά προς το πιάτο που περιμένει εκεί μάλιστα και ένα πιρούνι και σχετική σάλτσα για το καθιερωμένο σπαγκέτι. Ορίστε, ο Ούγγρος έφτασε πρώτος στο πιάτο του. Η σάλτσα είναι ήδη έτοιμη μέσα στο πιάτο. Και αυτό που απομένει να μπει και το μακαρόνι, και ο Πορτογάλος έφτασε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ούγγρο να τοποθετηθεί στο πιρούνι. Μόνο μασημένο δεν θα δώσουν το σπαγκέτι, το μακαρόνι, ενώ οι Ιταλοί προσπαθούν ακόμα να απεγκλωβίσουν το μακαρόνι από το μηχανισμό. Βλέπετε την προσπάθεια. Ενώ έχουν τελειώσει σχεδόν οι Ούγγροι και οι Πορτογάλοι, πρώτος ο Ούγγρος, γλιστρώντας μέσα στη σάλτσα, μέσα στο πιάτο, δεύτερος ο Πορτογάλος, και οι Ιταλοί ακόμα προσπαθούν στο βάθος, δεν τους βλέπουμε εμείς. Α, το βλέπουμε τώρα τον Ιταλό, τον έχουν εγκαταλείψει δυνάμεις του, δεν βγαίνει το μακαρόνι, κάτι τρέχει πάντως. Ενώ οι υπόλοιποι χτυπιούνται πάνω στην πλατφόρμα. Μια ακόμα προσπάθεια. Έχουμε μπροστά μας δύο λεπτά, αν και ο χρόνος κοντεύει να λήξει. Τελευταίες προσπάθειες της ιταλικής ομάδας. Ιταλία, ρε παιδιά. Οι βασιλείς των σπαγκέτι θα τα καταφέρνουν. Τέλος χρόνου. Και βλέπουμε εδώ την προσπάθεια του Ιταλού παίκτη στην αργή κίνηση. Ολοκληρωμένη διαδρομή από Ουγγαρία και Πορτογαλία, με καλύτερη αυτή της Ουγγαρίας και εν ολοκλήρω της Ιταλίας στον πρώτο γύρο. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, Ελβετία, Σλοβενία, Ελλάδα, αντιμέτωποι. Svizzera, Slovenia e Grecia nella seconda, due minuti per loro, il tempo limite, Denis. Όλα έτοιμα για το δεύτερο γύρο. Σταυρόπουλος Σταύρος, Ράγκος Βασίλης, Λουκέρη Αναστασία, Μητροπούλου Βασιλική και Μαρινιέρου Χριστίνα.
είναι οι παίκτες ελληνικής ομάδας. Ο Σταύρος είναι αυτό που βλέπω, αυτός που βλέπουμε να απελευθερώνει το μακαρόνι, ενώ όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι πάνω στην πλατφόρμα του μηχανισμού. Πάρα πολύ καλά πάει η ελληνική ομάδα. Λέτε τελικά να είναι πετυχημένος ο τζόκερ της ελληνικής ομάδας? Για να δούμε, έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ καιρό. Αλλά εδώ βλέπουμε τη μεγάλη απόσταση του Σταύρου από το Σλοβαίνο στα ροζ και του Ελβετού στα κόκκινα. Α, έχει απελευθερωθεί το ελληνικό μακαρόνι. Μια φοβερή τούμπα μέσα στη σάλτσα. Έλα Σταύρο μου, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Δεν πειράζει, σκουπίσε μετά. Πολύ καλά η ελληνική ομάδα. Όντως καλός ο τζόκερ. Τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη φάση του παιχνιδιού, ενώ οι Ελβετοί ακόμα δεν έχουν απελευθερώσει το μακαρόνι τους. Γρήγορα, Σταύρο. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν μέχρι να λήξει ο χρόνος. Μας πάει ο Σλοβαίνος. Εκεί κάποιο πρόβλημα έχουν οι Ελβετοί. Ό,τι και να κάνουν, δεν φεύγει το μακαρόνι. Ναι, είναι πρώτη στο δεύτερο γύρο η ελληνική ομάδα. Ο χορός της σάλτσας, θα μπορούσαμε να πούμε. Για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Η πρώτη θέση σε γύρο και παιχνίδι μέχρι στιγμής για το Περιστέρι. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς. Και πού? Στο ελβετικό παιχνίδι. Να ήταν χωριάτικη σαλάτα, να πω, αλλά σπαγκέτι. Ενώ το ελβετικό μακαρόνι δεν ξεμπλοκάρει με τίποτα. Λήξη χρόνου. Αργή κίνηση, προσπάθεια και ο συγχρονισμός. Και η βαθμολογία είναι πάρα πολύ καλά. Η ελληνική ομάδα πρώτη στο δεύτερο γύρο και δεύτερη στην γενική βαθμολογία του παιχνιδιού βέβαια και στους δύο γύρους. Και αν ολοκλήρωτη η ελβετική προσπάθεια. Βαθμολογία. 6 πόντους η Ουγγαρία, 5 και 5, 10 με τον τζόκερ η Ελλάδα, 3η Πορτογαλία, 4, 3 Σλοβενία, 2 Ελβετία και 1 μόλις πόντο η Ιταλία. Και στη γενική κατάταξη. Σάσα Λομπάντα, 33 πόντους στην πρώτη θέση, Μαλβάλια δεύτερη, 28, 3η Νικολός, 25, 4ο Περιστέρι, ανέβηκε το Περιστέρι στην 4η θέση μαζί με την Αλμπουφέρη, 23 πόντους και τον Ντοπροπόλιε. Και βλέπουμε τρεις ομάδες στην τέταρτη θέση με 23 πόντους. Περιστέρι! 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 Όλα αυτά λοιπόν από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα και παίξαμε ένα τζόκερ στο ελβετικό παιχνίδι βέβαια, όχι στο δικό μας. Βέβαια. Τρώμε μακαρόνια. Εκεί δείχνουμε την αξία μας. Τουλάχιστον ξέρουμε να τυλίγουμε μακαρόνια, έτσι. Είμαστε outsider. Φτιάχνουμε και κάνουμε και τρώμε. Είμαστε outsider. Το σπαγκέτι μας άρεσε πάρα πολύ. Παίξαμε τζόκερ και κερδίσαμε! Και μετά τη χαρά για τον ελληνικό τζόκερ, ώρα για ταξίδι στην Ελβετία και την γραφική Μαλβάλια. Η Μαλβάλια βρίσκεται στην πεδιάδα του Μπλένιο, στην πεδιάδα του Ηλίου όπως λέγεται. Το χειμώνα είναι γνωστή για το χιονοδρομικό κέντρο της Νάρα, αλλά και το καλοκαίρι για τα πανέμορφα μονοπάτια που είναι συνολικά πάνω από 400 χιλιόμετρα και που προσφέρονται για πεζοπορία. Είναι γνωστή για το κάστρο του Σεραβάλε και την εκκλησία του Νεγκρεντίνο. Η μουσική είναι σήμερα η μορφή τέχνης που εμπνέει τους Σλοβαίνους και μάλιστα τα 8 όργανα μιας ορχήστρας. Σουσάμι άνοιξε, λέει ο παίκτης, αλλά για να ανοίξει η πόρτα πρέπει να διαλέξει ο παίκτης το αντίστοιχο μουσικό όργανο. Γιατί σε κάθε μία πόρτα από τις 5 που οδηγούν τον παίκτη μας στο θρόνο του νικητή αντιστοιχεί ένα και μοναδικό μουσικό όργανο από τα 8 που παίζονται. Και ο Γκρέγκορ που μας παρουσιάζει όλα τα μουσικά όργανα, τι τύμπανα, τι αρμόνικες, τι φλάουτα, τι τρομπέτες. Θα έχουμε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο συμμετέχει ο Βαφιαδάκης Γιάννης εκπροσωπώντας την ελληνική ομάδα. Τζόκερ δεν έχουμε, μια έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής όλοι οι τζόκερ. Και έχουμε τρεις ομάδες σε κάθε γύρο. Ο Ντενί έτοιμος για το σφύριγμα της έναρξης του σλοβένικου παιχνιδιού, του εθνικού παιχνιδιού. Α, ορίστε. Ο Γιάννης ανοίξει την πρώτη του πόρτα.
Βλέπετε λοιπόν ότι χρησιμοποιούν οι παίκτες μας από ένα τυφορά όργανο για να ανοίξουν την επόμενη πόρτα. Τα πιατίνια δεν έχουν αποτέλεσμα. Σπιδίχτρα, άνοιξε η πόρτα, δεύτερη πόρτα για την ελληνική ομάδα. Άνοιξε πόρτα και ο Ελβετός. Ελβετία, Ουγγαρία, Ελλάδα στον πρώτο γύρο. Τον τέφι δεν κάνει για την δεύτερη πόρτα του Ελβετού. Ο Έλληνας περνάει στην τέταρτη πόρτα. Έχουμε φτάσει σχεδόν μπροστά από το θρόνο. Εδώ είναι καθαρά θέμα τύχης. Δεν ανοίγει αυτή η πόρτα, μα τι γίνεται, τι θέλει αυτή η πόρτα να ανοίξει. Σπρώξτε να, Γιάννη, άμα δεν ανοίγει με το όργανο. Έχουν προχωρήσει και οι Ελβετοί, έχουν ανοίξει την τέταρτη πόρτα, πάνε για την πέμπτη και ο Έλληνας κοντά στην επιτυχία της τέταρτης πόρτας. Όχι, αυτό το παιχνίδι είναι καθαρά θέμα τύχης. Ένα χι δύο. Και βλέπετε κι εσείς, και ακούτε βέβαια, όλων των ειδών τα μουσικά όργανα. Πνευστά, κρουστά, να και η τέταρτη πόρτα του Γιάννη και της ελληνικής ομάδας. Ο Ελβετός είναι αυτός που κάθεται πρώτος, που θρονιάζεται στο θρόνο. Ορίστε, βρήκαμε την έκφραση. Παρέ με τον Τέφι. Φοβερό το πλάνο. Ενώ Ούγγρος και Έλληνας προσπαθούν να ανοίξουν την τελευταία πόρτα. Την πόρτα του παραδείσου. Για τους πόνους βέβαια. Δύο λεπτά, πρέπει να πλησιάζουμε στο τέλος. Α, αυτό δεν είναι μουσικό όργανο, είναι το σφύριγμα της λήξης του πρώτου γύρου, από τον Ντενί. Στην αργή κίνηση, ο Ελβετός που τερμάτισε και πρώτος, με τον Τέφι που θα ανοίξει την τελευταία πόρτα. Όχι, δεν ανοίγει την τελευταία πόρτα, είναι τον Τέφι που θα του επιτρέψει να ανοίξει την τελευταία πόρτα. Εδώ στη βαθμολογία, ολοκληρωμένη διαδρομή του Ελβετού. Και ο Έλληνας σε καλύτερη βέβαια ανολοκλήρωτη διαδρομή από αυτή του Ούγγρου. Αλλά μην απογοητεύεστε, περισσότερο φαν σε λίγο, δεύτερος γύρος, Σλοβενία, Ιταλία, Πορτογαλία, μουσικά όργανα, πόρτες, έτοιμος και ο Ντενί, με το δικό του μουσικό όργανο σφυρίχτρα. Φύγαν οι παίκτες μας, Σλοβένοι στα αριστερά, στα ροζ, Ιταλοί λευκά, Πορτογάλοι στα πράσινα, Ντέφια, ολόκληρη ορχήστρα. Πιατίνια, σφυρίχτρες, αρμόνικες, βιολί δεν είδα ακόμα και ταμπούρλο. Έχουν προχωρήσει οι Πορτογάλοι και ροκάνα. Μάλιστα. Και ο Μπάμπης, ο Έλληνας κριτής, που ελέγχει τις προσπάθειες του Ιταλού. Κουδουνίστρα είναι αυτό, τι είναι, κάτι τέτοιο. Σφυρίχτρα, περίεργη. Μιλάμε για πολλά μουσικά όργανα. Ζηλέψαμε τη Mambo Band. Από όσο μας επιτρέπει η εικόνα να καταλάβουμε, προηγούνται οι Πορτογάλοι. Να, άλλη μια ροκάνα, άνοιξε πόρτα να διαβώ στο θρόνο να βρεθώ. Οι ομάδες μας βάζουν τα όργανα και εμείς τους στίχους. Δύο λεπτά. Δεύτερος γύρος του εθνικού παιχνιδιού της Σλοβενίας που έχει θέμα τις τέχνες και συγκεκριμένα όπως βλέπετε τη μουσική και τα όργανά της. Άνοιξε, δεν άνοιξε, τι έγινε με το πιατίνι, κάτι έσπασε. Δεν έσπασε τίποτα. Είναι η μεμονωμένη ήχη των μουσικών οργάνων. Ένας θρόνος περιμένει τον Πορτογάλο, έχει κάτσει ο Πορτογάλος στο θρόνο του. Έχουν μπερδευτεί λίγο οι παίκτες, δεν ξέρουν ποια όργανα έχουν χρησιμοποιήσει και δεν έχουν πετύχει το σκοπό τους. Άνοιξε μια πόρτα και ο Ιταλός. Και το σφύριγμα της λήξης από τον Ντενί. Στην αρχή κίνηση προσπάθεια με τα πιατίνια του Ιταλού να ανοίξει πόρτα, που ανοίγει και η πόρτα. Και ο Πορτογάλος που βρίσκεται στο θρόνο του, περιχαρής μαζί με το φλάουτο. Ολοκληρωμένη διαδρομή στο δεύτερο γύρο μόνο του Πορτογάλου. Ενώ ανολοκλήρωτες των Σλοβαίνων και των Ιταλών και σε γενική άποψη η Ελλάδα είναι μάλλον τρίτη
Ναι, είναι τρίτη. Πρώτη λοιπόν Ελβετία με 6 πόντους, δεύτερη Πορτογαλία 5, τρίτη Ελλάδα με 4, τρεις Ουγγαρία, 2 Ιταλία, 1 Σλοβενία. Και στη γενική κατάταξη, μετά και το τελευταίο εθνικό παιχνίδι, αυτό της Σλοβενίας, έχουμε Σαν Σαλομπάτα πρώτη με 36, δεύτερη Μαλβάλια 34, τρίτη Αλμπουφέρα 28. Στην τέταρτη θέση Περιστέρη ισοβαθμεί με τον Νικολόζη 27 πόντους και τελευταίο τον Ντομπροπόλιε με 24 πόντους. Και τελευταίο μας ταξίδι απόψε στη Σλοβενία και τον Ντομπροπόλιε. Το Ντομπροπόλιε βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια της Λιουμπιάνας. Η πεδιάδα του είναι γνωστή για την ομορφιά αλλά και την ιδιαιτερότητα του φυσικού του περιβάλλοντος. Η περιοχή του Ντομπροπόλιε αρχίζει να κατοικείται πολύ νωρίς, γύρω στο 12ο αιώνα. Οι άνθρωποι ζούσαν κυρίως από τη γεωργία και από την επεξεργασία του ξύλου. Παρόλο που η ζωή έχει αλλάξει, η παράδοση είναι ζωντανή. Το Ντομπροπόλιε είναι πασίγνωστο για τα κάθε είδους χειροποίητα προϊόντα από ξύλο. Ο πλούτος και η πολυμορφία της παράδοσης, ιδιαίτερα της μουσικής, είναι το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής. Και φτάσαμε επιτέλους στο τελευταίο μέρος του Phil Rouge, του σημερινού Phil Rouge. Ο Έτορε, ο Ιταλός συνάδελφος, μας παρουσιάζει τις δύο ομάδες, τους Ελβετούς και τους Σλοβαίνους, τις δύο τελευταίες ομάδες που θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν την ρωμαϊκή γέφυρα για να δοθούν και οι τελικές βαθμολογίες, το παιχνίδι μυστήριο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Αν δεν τελειώσει και ο τελευταίος γύρος, δεν έχουμε τη βαθμολογία και έτσι κορυφώνει η αγωνία για τη βαθμολογική διαφορά των ομάδων μέχρι το προτελευταίο παιχνίδι. Ξεκίνησαν λοιπόν οι ομάδες, Ελβετοί και Σλοβαίνοι. Το έχουμε δει άλλες δύο φορές, περιττό να εξηγήσω την κατασκευή της ρωμαϊκής γέφυρας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τις δύο ομάδες. 2:30. Ο χρόνος που απαιτείται για να κατασκευαστεί η ρωμαϊκή γέφυρα. Και μάλιστα αν υπολογίσουμε ότι έχει βρέξει και όλες εδώ πέρα είναι αρκετά χρήσιμες οι γέφυρες για να περνάμε από το ένα μέρος του πλατό των τεχνιδιών στο άλλο. Σλοβαίνοι, κάποιο κομμάτι δεν έχουν βάλει σωστά. Ένα κομμάτι να μην έχει εφαρμόσει σωστά, η γέφυρα πέφτει και το σκέφτονται οι παίκτες μας πριν τολμήσουν να ανέβουν πάνω στη γέφυρα, γιατί αν πέσει η γέφυρα πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή και όπως βλέπετε δεν έχει εφαρμόσει σωστά κάποιο κομμάτι των Ελβετών. Για να δούμε. Εδώ θα λέγαμε χλωμό το βλέπω, να κρατήσει γέφυρα. Όλοι στη Σλοβαίνοι φτιάξαν τη γέφυρά τους και μείναν στην κορυφή και οι τρεις παίκτες. Πολύ καλή προσπάθεια. Επιπλέον βαθμοί για τους Σλοβαίνους. Να και οι Ελβετοί όμως. Καταφέρανε και οι δύο ομάδες να κατασκευάσουν τις ρωμαϊκές τους γέφυρες, τέλος χρόνου και η καταστροφή βέβαια μετά την νίκη, γιατί όχι. Εδώ στην αργή κίνηση και να η βαθμολογία, η τελική βαθμολογία του Phil Rouge, ολοκληρωμένη γέφυρα Ιταλοί, Ελβετοί, Σλοβαίνοι. Δύο άτομα πάνω στη γέφυρα υπολογίζουν για Έλληνες Πορτογάλους, κανένα για την Ουγγαρία, αλλά πολύ καλύτερο χρόνο αυτό για την Ελλάδα, άρα η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση στο Phil Rouge. Το μυστήριο λύθηκε. 6 λοιπόν βαθμούς Ιταλία, 5 Σλοβενία, 4 Ελβετία, 3 η Ελλάδα, 2 η Πορτογαλία, 1 η Ουγγαρία και να δούμε τώρα τη γενική βαθμολογία πριν από το προτελευταίο παιχνίδι. Πρώτη Μαλβάλια 38 βαθμούς, δεύτερο Σασαλομπάτα 37, τρίτο Νικολόζη 33, τέταρτο Περιστέρι μαζί με την Αλμπουφέρα 30,
και στην έκτη θέση τον Προπόλγε με 29 βαθμούς. Πολύ μικρή διαφορά στη βαθμολογία των ομάδων. Είχαμε κανονίσει με τον σκηνοθέτη μας τον Νούτσο να παρουσιάσω το προτελευταίο παιχνίδι μέσα από την πισίνα, αλλά μετά τη σημερινή βροχή είναι κρύο. Θα το επιχειρήσουμε στην επόμενη εκπομπή, προτελευταίο παιχνίδι, το παιχνίδι του Handicap. Μάλιστα, κι όμως υπάρχει παιχνίδι που δίνει πλεονέκτημα στις ομάδες με τη μικρότερη βαθμολογία. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, πρώτη ξεκινάει η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους πόντους. Με διαφορά 3 δευτερολέπτων ξεκινάει η ομάδα που έχει τους αμέσους περισσότερους, μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη ομάδα που ξεκινάει τελευταία. Το παιχνίδι γνωστό για τους μοιημένους. Ο παίκτης μας θα συναντήσει εκεί ψηλά στον πύργο την αγαπημένη του. Όμως όχι τόσο απλά όσο το νομίζετε, αλλά με τη βοήθεια ενός σχοινιού θα ενεργηθεί στον πύργο. Ένα σχοινί που συναρμολογεί η συμπαίκτριά του από μικρά κορδόνια που βρίσκει ο τρίτος παίκτης μέσα στο βυθό της πισίνας. Δεν είναι ατουάλε σύφυλλα. Ούλε σύφυλλα. Βλέπουμε λοιπόν τις ομάδες μας να ξεκινούν. Η δική μας ομάδα μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τέταρτη, Παναγιώτης, Σταύρος και Σπυριδούλα αποτελούν την ελληνική ομάδα. Η Ελβετή, τελευταίοι, όπως σας έχω πει ήδη, η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία. Ένας παίχτης πάνω στο τεχνητό νησί, στην μέση της πισίνας. Ο τρίτος παίκτης στο βυθό συγκεντρώνει τα μικρά κορδόνια, τα πετάει στη συμπαίκτρια που είναι εκεί ψηλά στον πύργο. Βλέπετε γίνονται διάφορα περιστατικά. Δεν αρκούν τα κορδόνια της ομάδας που φτάνουν πάνω στους πύργους, αλλά οι παίκτριές μας προσπαθούν και παίρνουν και τα κορδόνια της άλλης ομάδας. Βλέπουμε λοιπόν την Πορτογαλία πρώτη να ανεβαίνει στον πύργο να συναντήσει την αγαπημένη του σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ακολουθεί Σλοβενία, ορίστε η Πορτογαλία και είναι η πρώτη που ανοίγει τα φώτα της αγάπης του πύργου, τα βεγγαλικά του Handicap Game. Η Ελληνίδα που προσπαθεί, η Σπυριδούλα η οποία προσπαθεί να δώσει το σκηνή στον συμπαίκτη της. Μάλιστα, ο Σλοβένος, δεύτερος, για να δούμε. Ο Ιταλός κάνει ισορροπία, την προλαβαίνει και είναι δεύτερος ο Ούγκρος. Και τρίτος ο Σλοβένος, Έλληνας και Ιταλός, Έλληνας και Ιταλός. Ο Έλληνας περνάει, τέταρτος ο Έλληνας, πέμπτος ο Ιταλός. Ενώ ο Ελβετός τελευταίος ανεβαίνει το πύργο της αγαπημένης του. Βλέπετε πως όμορφες εικόνες με τα βεγγαλικά αναμένα στις ομάδες μας. Αυτό λοιπόν το όμορφο Handicap Game, τελευταία ομάδα η πρώτη μέχρι στιγμή στη βαθμολογία μας. Να δούμε λοιπόν στο ρελαντί την προσπάθεια των παικτών των έξι ομάδων. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια του Ελβετού, ο οποίος εφοδιάζει τη συμπαίκτριά του με τα κορδόνια για να φτιάξει το σκηνή. Και εδώ ο Πορτογάλος, ο οποίος ανέβηκε πρώτος απάνω στον πύργο της αγαπημένης. Πολύ μεγάλη χαρά στην πορτογαλική ομάδα και πρώτος ανάβει τα βεγγαλικά στον πύργο του, ενώ η Ελληνίδα προσπαθεί να δέσει τους κόμπους. Πάρα πολύ καλά πήγε και η ελληνική ομάδα στο παιχνίδι του Handicap. Να δούμε τώρα τη βαθμολογία του Handicap Game. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ λοιπόν την Πορτογαλία πρώτη σε χρόνο 1.13, δεύτερη αμέσως μετά Ουγγαρία και Σλοβενία 1.42 και βέβαια τέταρτη την ελληνική ομάδα με 1.51 δεύτερα. Πρώτη Πορτογαλία 6 πόντους, δεύτερη Ουγγαρία 5 πόντους, παρέα με τη Σλοβενία τους 5 πόντους, τέταρτη Ελλάδα 3, Ιταλία 2 και Ελβετία ένας βαθμός. Και να περάσουμε να δούμε και τη συγκεντρωτική μας βαθμολογία. Πρώτη Σάσα Λομπάτα Ουγγαρία 42 πόντους, δεύτερη Μαλβάγκλια από την Ελβετία 39, τρίτη Αλμπουφέιρα Πορτογαλία 36, τέταρτη Ιταλία Νικολόζη 35, πέμπτη Σλοβενία Ντομπροπόλγιε 34 και τελευταία η Ελλάδα στην έκτη θέση, πάρα πολύ κοντά
33 πόντους. Εδώ βλέπουμε τους φιλάθλους των ομάδων να πανηγυρίζουν και φυσικά το παραδοσιακό συγκρότημα από τον Ντομπροπόλιο της Σλοβενίας να δίνει ένα ιδιαίτερο τόνο, έστω και αργά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 2, όποιος ξέρει. Να δίνει ένα ιδιαίτερο τόνο, ένα ιδιαίτερο κλίμα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Λίγο πριν από το παιχνίδι, το τελικό παιχνίδι, το παιχνίδι της γιορτής στο Παλάτσο Στουπινίτζη. Πάντα τέτοια, με γιορτές και γλέντια θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, γιατί τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, εκτός των άλλων, είναι και γιορτή νεολαίας. Τελευταίο παιχνίδι, το παιχνίδι της γιορτής και του γλεντιού στο Παλάτσο Στουπινίτζη, είναι ο τρελός μαέστρος με τους ανισόρροπους μουσικούς και την τρελή ανταλλαγή των μουσικών οργάνων με την τελική παρεμβολή της θεότητας του γλεντιού. Τελευταίο παιχνίδι, η αγωνία ανεβαίνει. Για να δούμε πώς θα τα πάνε σήμερα οι ομάδες μας. Η Κατερίνα Ρουτζέρη, η συνάδελφος από την Ελβετία, μας παρουσιάζει το τελευταίο παιχνίδι. 3 λεπτά και 30 δεύτερα για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια των ομάδων μας. Εδώ η ελληνική ομάδα, Ράγκος, Βασίλης, Βαφιαδάκης, Γιάννης, Λουκέρη, Αναστασία, Μητροπούλου, Βασιλική και Μαρνιέρου, Χριστίνα. Είναι οι παίκτες ελληνικής ομάδας. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι εδώ η βαθμολογία των ομάδων μας διπλασιάζεται. Ξεκίνησαν οι ομάδες, ανάψανε και τα φωτάκια στις θεότητες, όπως βλέπετε. Βλέπουμε λοιπόν τον Ελβετό να φεύγει πρώτος, να έχει συλλέξει πρώτος τα όργανα, τα μουσικά όργανα από την ομάδα του, να ανεβαίνει στον κύριο της θεότητας, να και ο Πορτογάλος. Πολύ γρήγορα ο Πορτογάλος, σφαίρα και ο Σλοβένος. Ενώ βλέπουμε και τον Βασίλη να έχει ολοκληρώσει τη συλλογή των μουσικών οργάνων και να τρέχει και αυτός στη θεότητα τη δική μας, την ελληνική θεότητα. Και μπορούμε να διακρίνουμε την ελληνική ομάδα εκεί στο βάθος δεξιά στην οθόνη σας. Δεν μας βοηθάνε και πάρα πολύ τα πλάνα. Συνεχίζουν λοιπόν την προσπάθεια οι παίκτες μας. Να, ο Πορτογάλος, πάρα πολύ καλά πάει ο Πορτογάλος. Δεν ξέρω αν έχει τερματίσει πρώτος. Πάντως έχει φύγει και τερματίζει. Θα δούμε σε λίγο με τις βαθμολογίες τι έγινε. Και ο Σλοβένος στο βάθος και ο Ελβετός. Μαζί με τον Σλοβένο και ο Μπάμπης, ο οποίος παρακολουθεί τις ενέργειες των παιχτών όπως όλοι οι κριτές, για να δουν αν πράγματι τηρούν οι κανονισμοί από τις ομάδες μας, από τους παίκτες των ομάδων μας. Ο Ούγκρος στα αριστερά που έχει πάρει μια περίεργη τροχιά με τη θεότητά του, ενώ βλέπουμε δεξιά και τον Έλληνα, να η ελληνική ομάδα. Προσπαθεί να τερματίσει και ο Έλληνας με όλα τα όργανα στο χέρι, πάνω στη θεότητα, να διατηρήσει την ισορροπία του. Ο Ιταλός τερματίζει. 3 και 30 ο χρόνος του τελευταίου μας παιχνιδιού. Τερματίζει και ο Έλληνας και από ό,τι φαίνεται είναι τελευταία ελληνική ομάδα. Όντως, σφυρίζει και ο Ντενί. Για να δούμε και στην αργή κίνηση πρώτα, να δούμε την αργή κίνηση, την προσπάθεια Σλοβένιου και Ελβετού να τερματίσουν μαζί με τα όργανα οι δύο μαέστροι των ομάδων, ενώ ο Ιταλός συλλέγει τα τελευταία του μουσικά όργανα. Εδώ η βαθμολογία. Πρώτη λοιπόν η Πορτογαλία, 1 λεπτό και 5 δεύτερα. Δεύτερη η Ελβετία, 1-11. Τρίτη η Σλοβενία, 1-12. Τέταρτη Ιταλία, πέμπτη Ουγγαρία και έκτη ελληνική ομάδα με 2 λεπτά και 2 δεύτερα. Να λοιπόν και η βαθμολογία του τελευταίου μας παιχνιδιού με τον διπλασιασμό των βαθμών. 12 Πορτογαλία, 10 Ελβετία, 8 Σλοβενία, 6 Ιταλία, 4 Ουγγαρία, 2 Ελλάδα.
arrivati al momento di decretare i vincitori di questa serata. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος των παιχνιδιών. Πριν όμως από την γενική βαθμολογία, την τελική βαθμολογία των ομάδων μας, να δώσουμε το λόγο στην Μπεατρίτσα την Ουγγαρία, αλλά εδώ η Κατερίνα ζητάει συγγνώμη, γιατί υπάρχει μια έκπληξη, ένα μικρό happening. Δύο παρουσιαστές, ο Ελλάδιο Κλίμακο και ο Έτορε Αντένα, γιορτάζουν την εκατοστή τους εκπομπή, οι βετεράνοι των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Abbiamo un regalo per loro, un regalo che è la nostra Mabo Band. Venite ragazzi. Κουρασμένοι από τις 100 εκπομπές. Παριστάνε τους γέρους βέβαια. Κάθε άλλο παραγέρι. Φοβερά δυναμική και οι δύο. Έμπειροι. 100 εκπομπές δεν είναι και λίγο. Mabo Band. Σαμπάνιες. Γιορτινή ατμόσφαιρα. Και βέβαια δεν είναι λίγες 100 εκπομπές. Ένα γεγονός που πρέπει να εορταστεί. Porta buono, porta buono, Eladio. Τι ζήσαμε λέει μαζί στις 100 εκπομπές. Αισθάνονται τουλάχιστον ως γονείς των παιχνιδιών, των ομάδων, των παρουσιαστών. Τόσα χρόνια. Αλλά είναι σε φόρμα. Συνέχεια. Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και σήμερα, έστω και να έχουν περάσει τόσα χρόνια. Μας φωνάζουν και εμάς, τον Γκρέγορ και εμένα, να γιορτάσουμε μαζί τους αυτή την επέτειο. Με σαμπάνια, Mabo Band, τις ομάδες. Α, και του εύχομαι να γιορτάσουμε μαζί την 200η εκπομπή. Όλοι μαζί βέβαια. Και μη σας φαίνεται περίεργη αυτή η επέτειος των 100 εκπομπών, μια και τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι μια από τις πιο μακροχρόνιες εκπομπές στην ευρωπαϊκή τηλεόραση. Εδώ και 20 χρόνια, 30 χρόνια. Ο Έτορε θα δώσει τώρα στην Κατερίνα και στην Μπεατρίτς το λόγο για να μας παρουσιάσουν την τελική βαθμολογία των ομάδων μας και να συνεχιστεί το γλέντι αυτή τη φορά με την ομάδα που θα κερδίσει. Βέβαια μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Comunque complimenti a tutti e due, siete grandiosi, strepitosi e andate avanti così. Grazie. Beatrix, molto bene. Φτάσαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι στο τέλος. Η βαθμολογία, η τελική βαθμολογία των ομάδων. Στην έκτη θέση Περιστέρη Ελλάδα 35 βαθμούς, 5η Ιταλία Νικολό 41, 4η Σλοβενία Ντροπρόπολη 42 βαθμούς. Και οι τρεις πρώτες αγωνία. Στην τρίτη θέση Σαν Σαλομπάτα Ουγγαρία 46 βαθμούς. Δεύτερη. Για να μεγαλώσει η αγωνία υπάρχει ένα μικρό κενό. Δεύτερη λοιπόν Πορτογαλία Αλμπουφέιρα 48 βαθμούς. Και πρώτη βέβαια, ποια άλλη, αυτή απομένει, η Ελβετία. Και στην πρώτη θέση Μαλβάλια 49 βαθμούς, με ένα βαθμό διαφορά μόλις. Πρώτη λοιπόν Μαλβάλια, Ελβετία και τα γλέντια ξεκινούν. Να λοιπόν οι Ελβετοί πανηγυρίζουν την νίκη τους, έστω και με ένα βαθμό. Μάρκο, οι τυπώσεις από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, το ταξίδι, η συνεργασία, η περιπέτεια, η επικοινωνία με τις άλλες χώρες. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Αποδείξαμε όλοι εδώ και όλα τα παιδιά από όλες τις χώρες ότι η συνεργασία, η φιλία και η άμυλα μεταξύ των λαών είναι μια πραγματικότητα. Ο θεσμός είναι καταπληκτικός. Αν του χρόνου ξαναμπορέσουμε να συμμετέχουμε, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Εδώ θα ήθελα οι Δήμοι, όσοι μπορούν να συμμετέχουν, να το παίρνουν πάρα πολύ ζεστά στην ανάπτυξη και στην φιλία των λαών. Και μάλιστα είδαμε πόσο θετικά αντιδράσατε, πόσο πανηγυρίσατε μαζί με τους Ελβετούς την νίκη τους. Αυτό σημαίνει παιχνίδια χωρίς σύνορα, συνεργασία, φιλία και γνωριμία.
Μα γιατί και οι λαοί είναι χωρίς σύνορα. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν απόψε το βράδυ από την βροχερή Ιταλία, έστω και μέσα στο κατακαλό καιρό. Στουπινίτζι, Τωρίνο, Ιταλία και 1, 2, 3. Περιστέρι! Okay.